Φίλες και φίλοι, υπάρχουν πληροφορίες για άτυπη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ σήμερα Πέμπτη, ξημερώνει Πέμπτη, στις Βρυξέλλες. Θα συναντηθεί με τη Γερμανίδα καγκελάριο στο περιθώριο, να δούμε και φωτογραφία, έχει ετοιμάσει ο κύριος Κουτσικώνας, κύριε Καλοκαιρινέ, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, τους βλέπουμε. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι σε αυτή τη στιγμή. Θα έχει άτυπη συνάντηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Πάμε να δούμε την πρώτη σελίδα της Κόντρα News που θα βρείτε στα περίπτερα όλης της χώρας το πρωί, φίλες και φίλοι. Μην κάνεις πίσω, Αλέξη, λέει η Κόντρα News στον Πρωθυπουργό. Ρίξει με Σόιμπλε και εκλογές για να τελειώνει το μαρτύριο με τους ξένους τοκογλύφους. Συμπαιγνία Γερμανών και Δουνουτού για να εγκλωβίσουν την Ελλάδα σε μνημόνιο διαρκείας. Μην κάνεις πίσω, Αλέξη. Ρίξει με Σόιμπλε και εκλογές για να τελειώνει το μαρτύριο με τους ξένους τοκογλύφους. Απάνω στο ζωνάρι, φόβοι για νέο χτύπημα του ISIS στη Μεγάλη Βρετανία. Στο δρόμο, 5.000 πάνωπλοι στρατιώτες. Ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ προωθεί η κυβέρνηση. Τσίπρας, στόχος η χώρα να γίνει ενεργειακός κόμβος. Σαφάρι της εφορίας στις παραλίες. Αυτοκτόνησε αστυνομικός με το υπηρεσιακό του περίστροφο στη Φωκίδα. Στον αέρα το κτηματολόγιο λόγω καθυστέρησης στους δασικούς χάρτες. Βρήκε τρεις τελίτσες Μάλτα ο Γιλντιρίμ. Μάλτα γιόκ, είχε πει ο Τούρκος Ναύραχος και γύρισε πίσω. Ενώ ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ τη βρήκε για τα καλά, γράφει η Κόντρα News, αφού εμπλέκεται στη δίνη ενός τεραστίου οικονομικού σκανδάλου, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει 11 πλοία με ξένη σημαία ενταγμένα σε ένα δίκτυο μυστικών εταιριών στη Μάλτα και όχι μόνο. Σε λίγο θα σας δώσω πολύ περισσότερες πληροφορίες, φίλες και φίλοι. Τι έχει ο Γιλντιρίμ, τι αγοράσαν στην Ολλανδία 2,5 εκατομμύρια κάστα λεφτά, κασαδούρα που λέμε 2,5 εκατομμύρια, τι έχει η κόρη του Γιλντιρίμ και διάφοροι άλλοι συγγενείς του Γιλντιρίμ, τον υπολογίζουν, όπως λέει ο κύριος Καπερνάρος, στα 100 εκατομμύρια μόνο ευρώ περιουσία. Το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας Κόντρα News έχει τίτλο «Τα βρώμικα παιχνίδια των τοκογλύφων». Κύριε Νίκο, από Σέρες, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφωνήσατε στη συνεργάτη μου, τη Σοφία, στο 210-3489-008 και λέτε στο μήνυμά σας ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, όταν γίνουν εκλογές, θα κάνουν παρέα με το ΠΑΣΟΚ που πήρε 5%. Ο κύριος Σάββας από τη Γερμανία, μας στέλνετε από τη Γερμανία, λέμε τα ωραία πράγματα για τους υπουργούς εκεί, κύριε Σάββα. Τα μέτρα που θα ισχύσουν το 2019, καλό λέτε, θα είναι να ισχύσουν από τώρα, για να έχουν και αποτέλεσμα. Σας βλέπω, είστε πολύ ευθυγραμμισμένος με την λογική Σόιμπλε. Είστε να ισχύσουν από τώρα τα μέτρα, να μας βγάλουν το λάδι από τώρα, κύριε Σάββα. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα που στείλατε. Παρακαλώ, κύριε Καπερνέρε. Σας ακούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι χωρίς χρέος δεν υπάρχουν μέτρα. Έτσι. Γιατί δεν πέρασε στη Βουλή ρήτρα χρέους. Γιατί δεν είπε στους βουλευτές ότι θα περνάω τη ρήτρα χρέους. Εάν δεν μας μειώσουν το χρέος, εάν δεν κουρέψουν το χρέος, εάν αυτό, εμείς τα μέτρα αυτά τα κάνουμε υπόαίρεση. Δεν γίνεται αυτό. Συνεπώς, συνειδητά πέρασε αυτό που πέρασε και αυτό που λέει χωρίς χρέος δεν υπάρχουν μέτρα είναι άλλη μία αυτοδιάψευση και άλλη μία αυτοανέρεση. Λέτε ότι μας λέει ψέματα δηλαδή. Πιστεύετε ότι δεν το πιστεύει. Όχι. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη. Να σας κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Ότι αν δεν το τηρήσει ο κύριος Τσίπρας αυτό που έχει δεσμευτεί στον ελληνικό λαό, ναι, θα πέσει το επόμενο πρωί. Ο κύριος Τσακαλώτος, γιατί δεν το. Ο Τσακαλώτος είναι ο Τσακαλώτος. Όχι, δεν έχει σχέση ο Τσακαλώτος. Γιατί δεν κράτησε. Μα δεν είναι πρωθυπουργός ο Τσακαλώτος. Θυμάστε που είχε πει το Δεκέμβριο, εάν δεν γίνει η αξιολόγηση μέχρι 5 Δεκεμβρίου, τότε καήκαμε. Καλά, εντάξει. Το πάει από εδώ και από εκεί. Εδώ χειροκροτούσε και την Ευρωζώνη ο κύριος Τσακαλώτος πριν από 20 μέρες. Εκεί θα σταθούμε τώρα. Κύριε Λιάτσο, καλό μου φίλε Εμίλιε, πιστεύεις ότι ο Σόιμπλε θα διαψευστεί και θα εκτεθεί στην Ευρώπη από τη θέση αυτή που έχει πάρει μέχρι το Σεπτέμβριο που θα γίνουν οι εκλογές στη Γερμανία? Μέχρι το Σεπτέμβριο δύσκολο. Έτσι. Να εκτεθεί, αλλά και εμείς νομίζω ότι εμείς κοντά στον Ιούλιο κάτι θα πάρουμε. Κύριε Καπενάρη, μπορεί να πάρουμε τύπου για λατζή, αλλά για το χρέος κάτι θα πάρουμε μέχρι τον Ιούλιο. Σωστά ναι, είπατε. Θα πάρουμε την υποδόση απέναντι στα 17 δις. Θα πάρουμε την υποδόση, την οποία δεν θα πάρουμε. Θα πάει κατευθείαν στην κεντρική τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Το είπατε μόνο σας. Πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τη δόση θα την πάρουμε. Τίποτα άλλο δεν θα γίνει. Είναι όλα υπογεγραμμένα. Είμαστε υποθηκευμένοι. Είμαστε ένα αποικιακό κράτος. Ούτε καν προτεκτοράτο. Έχουμε δεχτεί τα πάντα. Όλη η ΡΕΝ είπε ότι μέχρι 70% όσο αν δεν πέσει αυτό, εάν δεν πέσει το χρέος, δεν πρόκειται να φύγουν οι τοποτηρητές. Έχουμε εδώ γκαουλάιτερς οι οποίοι παρακολουθούν, τοποτηρητές, ντόπιοι και ξένοι. Και αυτοί ρυθμίζουν τα πάντα. Είπατε για νόμους. Άκουσα προηγουμένως που έλεγε ο κύριος Πιλάλης,
που είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κύριε Πιλάκη, να σας πω κάτι. Του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα, ναι. Καλά κάνει και τα λέει αυτά, αλλά δεν κράτησε ένα συγκεκριμένο στοιχείο από αυτά που είπε. Πιο πολλά. Ένα πραγματικό. Αυτά που είπε είναι συμμαχία που κάναμε με τους αυτού του Νότου κτλ. Το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα έζησα και εγώ ως βουλευτής. Δεν είναι τώρα. Γίνανε και στο παρελθόν. Με κακή μετάφραση περνούσαν από την Ελληνική Βουλή νόμους. Οι νόμοι στην Ελλάδα, το ξαναείπαμε, δεν είναι για να εφαρμόζονται. Είναι για να εναρμονίζονται. Εναρμονίζονται οι νόμοι. Όταν υπάρχει να εφαρμοστεί ο νόμος, που έλεγε προηγουμένως ο κ. Καλιάνος, ποιοι νόμοι. Βγαίνει το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει: επιστρέψτε αυτά που υπεξαιρέσατε από τους στρατιωτικούς και από τους αστυνομικούς. Τα υπεξαιρέσατε, να τους τα επιστρέψετε, γιατί κακώς τα πήρατε. Τιμωρήθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό δημόσιο, διότι δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. Για ποιο κράτος μιλάμε? Είναι αποδομημένη η κρατική δομή. Δεν υπάρχει δομή κράτους. Και σας λέω, υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί κάτι αντίθετο από αυτά που υπεγράφησαν? Μάλιστα. Δηλαδή, πείτε μου σας παρακαλώ ένα παράδειγμα που έχει γίνει στο παρελθόν. Πού οφείλεται αυτό? Στο γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή κάτι σαν κράτος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει σε κάποιο μνημόνιο ρήτρα ανάπτυξης? Δεσμεύσαμε ποτέ τους Γερμανούς? Τους είπαμε ότι το σχέδιο αυτό τότε με το δεύτερο μνημόνιο είναι η βουλγαροποίηση των μισθών? Μπράβο. Φτάνουμε λοιπόν 300 ευρώ μισθό. Γιατί δεν έρχεστε να επενδύσετε? Με ποια ρήτρα ανάπτυξης περιμένουμε να γίνει η ανάπτυξη, να βγάλουμε λεφτά για να αρχίσουμε να λέμε ότι ξέρετε υπάρχει ελπίδα? Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ολοκληρώνουμε, είναι 400 έως 500.000 Ελληνόπουλα, δηλαδή μέλλον, δηλαδή Ελλάδα, που έχει φύγει στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ζημιά για αυτό το έθνος είναι ότι από αυτές τις χιλιάδες των Ελληνόπουλων φεύγουν ζευγάρια. Αυτοί θα γεννήσουν στο εξωτερικό. Θα κάνουν παιδιά στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται να γυρίσουν ποτέ αν αποκατασταθούν. Την ίδια ώρα οι ηλικιωμένοι λόγω των περικοπών για λόγους ψυχοσωματικούς θα πεθάνουν νωρίτερα. Θα το δείτε αυτό. Οι αυτοκτονίες αυξάνονται. Έχουμε λοιπόν μείωση του πληθυσμού των Ελλήνων και μη αντικαταστάσιμα αυτά τα νούμερα. Και έρχονται οι αλλοεθνείς, έρχονται οι αλλόπιστοι, οι αλλόφιλοι και όλος αυτός ο κόσμος που αναπληρώνει τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και ξέρετε γιατί? Για να τελειώνουμε, ποιο είναι το μυστικό? Θέλουν το οικόπεδο. Αγαπούν το οικόπεδο γιατί είναι τεράστιος ο πλούτος του, αλλά δεν αγαπούν τους Έλληνες. Εάν δεν το πάρουμε χαμπάρι όλοι, μάλιστα, οι κοκορομάχοι της κοκορομαχίας, εάν δεν πάρουμε χαμπάρι ότι αυτή τη στιγμή θα μας πετάξουν στη θάλασσα, τότε πλέον έχουμε διέλθει εξ σημείων μη επιστροφής. Εναπόκειται στον πατριωτισμό μας να ενωθούμε και να συνενέσουμε ότι αυτή τη στιγμή περνάμε από κομβικό σημείο, είτε ζούμε είτε έχουμε πεθάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χρήστο από το Ελληνικό, εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail που στείλατε και λέτε ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες, 10 εκατομμύρια σχηματισμοί. Καλά πάμε, λέει, Σόιμπλε που μας χρειάζεται, λέτε. Ο κύριος Τσίπρας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Τσίπρας, να το δούμε και φωτογραφία, είπε ότι στρατηγικός στόχος να δανειζόμαστε από τις αγορές, είτε πάρουμε λύση για το χρέος σαν αυτή του Σόιμπλε, ή μια καλύτερη που διεκδικούμε, στόχος μετά το 18 να έχουμε πρόσβαση στις αγορές, λέει ο Πρωθυπουργός, και αφήνει όλα ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Στρατηγικός στόχος η χώρα με το πέρας του τρίτου μνημονίου, θυμίζω ότι είναι καλοκαίρι του 18, Αύγουστος του 18, τελειώνει το τρίτο μνημόνιο. Στις αγορές, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχει... στις αγορές με άλλα δανεικά, με μεγαλύτερα επιτόκια. Είναι... Από πού θα τα δώσουμε αυτά? Θα δούμε, θα τα συζητήσουμε τώρα αυτά για τις αγορές κτλ. Στρατηγικός στόχος η Ελλάδα μετά το πέρας του τρίτου μνημονίου να έχει τη σταθερή δυνατότητα η Ελλάδα να δανείζεται από τις αγορές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Και κατηγορεί τους δανειστές για το φιάσκο του Eurogroup ότι πρότειναν θολή λύση στο Eurogroup του Μαΐου. Υπάρχουν βέβαια δύο πολιτικά φάουλ εδώ πέρα από την κυβέρνηση. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση πριν από το Eurogroup της 22ης Μαΐου, κύριε Καρανικόλα, σήκωσε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών, το ένα. Και το δεύτερο, ποιος είπε στον κύριο Τσίπρα... Ποιος είπε στην κυβέρνηση, στους υπουργούς, στον Τζακαλώτο και στους υπόλοιπους ότι θα μας δώσουν το χρέος σε αυτό το Eurogroup της 22ης Μαΐου, διότι όλοι εμείς είχαμε πιστέψει ότι θα έχει θετική έκβαση και αυτό το θέμα. Σας ακούμε. Κύριε Λιάτσο, θα ξεκινήσω καταρχάς να σας πω ότι δεν είναι απόλυτα ένα φιάσκο μόνο, αλλά μια απόδειξη της διαπραγματευτικής ανικανότητας αυτής της κυβέρνησης, των ψεμάτων της και του θεατρινισμού της.
Τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας που μηνών? Ούτε ένα ευρώ για να απαντήσω και σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ο κύριος Τσίπρας, αν δεν τηρήσει τη δέσμευσή του, αυτή την επόμενη μέρα το πρωί θα πέσει. Ποια από τις δεσμεύσεις του έχει τηρήσει ο κύριος Τσίπρας μέχρι σήμερα? Πείτε μου μία δέσμευσή του απέναντι στον ελληνικό λαό, για να μην ξεκινήσω από το σκίσμα του μνημονίου του 2015. Θα σας πω ότι μας έλεγε προ λίγων εβδομάδων, προ μερικών 2-3 μηνών. Μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας για ούτε ένα ευρώ μέτρα λιτότητας. Ψηφίσανε προ μια εβδομάδα 4,5 δισεκατομμύρια περαιτέρω μέτρα λιτότητας, περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού που πλήττουν τα μεσαία και κατώτερα στρώματα αυτής της κοινωνίας που έχει τόσο πληγωθεί και έχει βαθιά πονέσει 7 χρόνια μνημονίων και 7 χρόνια κρίσης. Και τι μας είπε? Ψηφίστε, είπε στους βουλευτές του, τα μέτρα αυτά για να πάρουμε κάτι για το χρέος. Και έφτασε στο φιάσκο στο Eurogroup το χθεσινό για να μην πάρει απολύτως τίποτα για το χρέος, να μην κλείσει την αξιολόγηση, να μην πάρει τη δόση, να μην μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το κυριότερο, να μην πάρει απολύτως τίποτα για το χρέος. Και από τη μία πλευρά μας έκανε πρόβα γραβάτας και με επικοινωνιακούς θεατρινισμούς έλεγε και προσπαθούσε να πει στους βουλευτές τους να ψηφίσουν την περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, και από την άλλη ταυτόχρονα ήξερε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα πάρει απολύτως τίποτα. Και φτάσαμε λοιπόν στο ναυάγιο του Eurogroup, το οποίο, ξέρετε, εμάς δεν μας αρέσει να επερώμαστε, γιατί είναι εθνική ήττα αυτή, δεν είναι προσωπική ήττα του κύριου Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει. Πιστεύετε ότι φταίει η κυβέρνηση? Πληρώσει. Βεβαίως, πιστεύετε για το ναυάγιο του κύριου Τσίπρα? Έχει ευθύνη η κυβέρνηση ή έχει ευθύνη ο Σόιμπλε και το Δουνουτού? Φταίνε και οι δανειστές, κύριε Λιάτσο, αλλά φταίει και ο κύριος Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι έχει 100% ευθύνη ο Σόιμπλε και το Δουνουτού. Δεν είναι έτσι. Γιατί όταν ζητήσαμε, τα κάναμε. Ό,τι ζητήσαμε, τα κάναμε. Όταν ο κύριος Τσίπρα. Ό,τι ζητήσανε ο Σόιμπλε και το Δουνουτού, γίνανε. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Λιάτσο. Αυτή είναι ανακόλουθη. Όταν ο κύριος Τσίπρας υπογράφει και συνθηκολογεί με όρους ηττημένους μια συμφωνία ντροπής και αποδέχεται ό,τι το επιβάλλουν οι δανειστές και δεν βάζει μέσα σε αυτό που έλεγε ότι εγώ θα βάλω όρο, θα ξεψηφίσω. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Πιλάλη πότε θα ξεψηφίσουν. Περιμένουμε αυτές τις μέρες να ξεψηφίσουν όλα τα μέτρα λιτότητας τα οποία δέσμευσαν για τα επόμενα χρόνια τον ελληνικό λαό. Δεν πρόκειται να το κάνουν, κύριε Λιάτσο. Θα μας το πει μετά ο κύριος Πιλάλης. Για να πάω στον κύριο Ιωαννίδη. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι. Η χώρα έχει μετατραπεί με ευθύνη του κύριου Τσίπρα σε παιχνίδι των δανειστών. Και αυτό έχει προσωπική ευθύνη ο κύριος Τσίπρας. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Ενώ πριν ήταν ελεύθερη χώρα και δεν είχαμε μνημόνια. Ότι στις 15 Ιουνίου, όπως τώρα λένε, ενώ στην αρχή μας είχαν πει για Δεκέμβρη του 2016 γιατί κυγόμαστε, μετά μας το πήγαν 22 Μαΐου του 2017 γιατί ξανακυγόμαστε, και τώρα πάμε τον Ιούνιο του 2017. Παπανδρέου, μην ξεχνάτε, επειδή είστε Πασόκ εσείς, μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση Πασόκ μας έβαλε στα μνημόνια. Υπήρχε εναλλακτική. Ξεχνάτε ότι χρεοκοπούσε η χώρα. Το 2010 γιατί παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία, κύριε Λιάτσο, μην τα ξαναλέμε αυτά. Το 2010 η ώρα χρεοκόπησε, γιατί η Νέα Δημοκρατία μας παρέδωσε χρεοκοπημένη χώρα. Να κάνετε κριτική στον Τσίπρα και στην κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι κάνατε εσείς. Κύριε Λιάτσο, το 2010, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, αυτό νομίζω ότι το έχουμε αποδεχτεί πλέον όλοι, η χώρα χρεοκόπησε ατάκτως, γιατί η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε μια χρεοκοπημένη χώρα εξαιτίας του υψηλού δημοσιονομικού εκτροχιασμού της διακυβέρνησης 2-4-2-9 του Κώστα Καραμαλή. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμαλή. Μία κουβέντα όμως. Όχι, εγώ μία κουβέντα είπατε πριν. Δεν έχει άλλη κουβέντα να τώρα. Αποδεχτώ, δεν έχει άλλη κουβέντα. Σε λίγο. Δευτερόλεπτα. Μίλησαν όλοι, εγώ δεν διακόψα. Μία φράση θα πείτε όμως, κύριε Καραμαλή. Θέλω να σέβεστε τη ροή της εκπομπής. Τη σέβομαι, κύριε Λιάτσο. Μία φράση όμως, κατά το αναλογού. Μία φράση πείτε. Πείτε μία φράση, παρακαλώ. Εάν φτάσουμε, όπως λένε, τον Ιούνιο για το κλείσιμο της αξιολόγησης, ξέρετε ποια θα είναι η συνέπεια? Ότι θα πάμε το σταγονόμετρο με την πλάτη πάλι στον τοίχο, θα φτάσουμε ξανά μέσα Ιουλίου, όταν έχουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες 6,5 δισεκατομμύρια, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη δόση για να πληρώσουμε. Φτάνουν δηλαδή, τι κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ? Ροκανίζουν τον χρόνο, φτάνει η χώρα με την πλάτη στον τοίχο και στο τέλος τα αποδεχόμαστε όλα για να παραμείνουμε στην εξουσία. Πάμε στον κύριο Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, η πραγματικότητα είναι η απόλυτη πραγματικότητα, αλλά το καταλαβαίνει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες, ότι έχουμε ψηφίσει μέτρα. Πράγματι, από το 19 βέβαια και μετά, και δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Έχουμε κάτι χειροπιαστό. Παρακαλώ. Έχουμε μισθούς πετσοκομμένους, έχουμε ανεργία που κοντεύει να φτάσει στο 35%, έχουμε συντάξεις όπου οι παππούδες, σύμφωνα και με τον κύριο Καμένο, τον βουλευτή της συγκυβέρνησης, δεν πρέπει να δίνουν πια λεφτά στους εγγονούς τους. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση που είναι χειροπιαστή και είναι καθημερινή και τη ζούμε όλοι. Ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Και θα ήθελα λίγο να μου επιτρέψετε να κάνω μια ιστορική αναδρομή, όχι ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αλλά να πούμε το εξής. Κοιτάξτε λίγο. Από το 2009-10 που μπαίνουμε στα μνημόνια, που ξεκινάει η κρίση πια να δείχνει κάθετη πτώση του ΑΕΠ, έχουμε συνεχώς διλήμματα και εκφοβισμό του ελληνικού λαού. Τη μία είναι η χρεοκοπία.
Τη δεύτερη είναι το χρέος. Το χρέος ανεβαίνει, το χρέος κατεβαίνει, τι θα γίνει με το χρέος. Την άλλη είναι μια συσκότηση γύρω από τις αιτίες της κρίσης. Είναι τα Golden Boys. Είναι ότι ο λαός έζησε πάνω από τις ανάγκες του. Όλα αυτά τα ακούμε. Και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε δεδομένο τετάρτου μνημονίου, το οποίο τέταρτο μνημόνιο ουσιαστικά είναι, παίρνει τη σκητάλη από το τρίτο μνημόνιο και το οποίο τρίτο μνημόνιο παίρνει τη σκητάλη από το δεύτερο και το πρώτο, που να θυμίσουμε το εξής. Έχουμε αλλάξει 3-4 κυβερνήσεις εν μέσω κρίσεων, η οποία κάθε κυβέρνηση υλοποιεί το μνημόνιο της προηγούμενης. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί μνημόνιο Νέας Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία υλοποίησε μνημόνιο ΠΑΣΟΚ. Και αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε και όλα αυτά θα κάνει μια επόμενη κυβέρνηση, η οποία δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα τιμήσει τις υπογραφές της ελληνικής κυβέρνησης. Υποχρεωτικά είναι ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, βλέπετε. Ότι η Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέτε, αγαπητέ κύριε Ιωαννίδη, το έχει δεχτεί. Μπράβο, λοιπόν. Ότι το κράτος έχει συνέχεια και διάφορα ωραία τέτοια θέματα. Αφού το κράτος έχει συνέχεια, θα έχει και συνέχεια η επίθεση στον ελληνικό λαό. Και θέλω λίγο εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια της κρίσης υπήρχε και κερδοφορία επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο και ταυτόχρονα υπήρχε αυτό που όλοι λέμε φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να αφήξω. Χρέος, διευθέτηση του χρέους μπορεί να υπάρξει. Πραγματικά, το έχουμε αναδείξει κι εμείς, υπάρχει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο κομμάτι εκείνο που εκπροσωπεί ο Σόιμπλε και στο κομμάτι εκείνο κυρίως αμερικάνικων συμφερόντων που εκπροσωπεί το δούνου του. Μπορεί να υπάρξει διευθέτηση χρέους. Όμως να ρωτήσω κάτι. Αν υπάρξει διευθέτηση χρέους, θα καταργηθούν 600 εφαρμοστικοί νόμοι μνημονίων? Θα επιστρέψει ο μισθός στα 700 και στα 800 ευρώ όχι, που υπάρχει βέβαια, τώρα? Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση για το χρέος, κατά τη γνώμη μας, δεν αφορά το λαό. Και δεν αφορά το λαό γιατί και το χρέος δεν δημιουργήθηκε από το λαό. Δημιουργήθηκε από αναπτυξιακούς νόμους που δίναν αβέρτα δισεκατομμύρια στο μεγάλο κεφάλαιο. Από μίζες. Δημιουργήθηκε από τις μίζες, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δημιουργήθηκε δηλαδή από μια ταξική πολιτική που δεν είχε κριτήριό της το να ζήσει ο λαός καλύτερα, αλλά την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου που σήμερα φυσικά ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, διατυμπάνησε ότι και από τη δικιά του πλευρά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απελευθερώνει ενέργεια, η χώρα μας ενεργειακός κόμβος. Και η χώρα μας ενεργειακός κόμβος δεν είναι τόσο παραδεισένιο όσο ακούγεται. Ενεργειακός κόμβος σημαίνει σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε βγάλει απ' έξω από τη συζήτηση, αντικειμενικά μιλάμε για το χρέος, αλλά υπάρχει σοβαρή παρέμβαση του ΝΑΤΟ και φυσικά όλη αυτή η συζήτηση και η έκρηξη που υπάρχει στην περιοχή μας δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, άσχετη από τους κόμβους ενέργειας που αφορούν και την περιοχή μας. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Και ο λαός μας πρέπει με κριτήριο τις ανάγκες του να σταθμίσει τι έχει πει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που επιβεβαιώνεται, αλλά δεν αρκεί να αναγνωρίσει το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά να συμβαδίσει μαζί του στους αγώνες που έρχονται και θα είναι σκληροί και δύσκολοι, αλλά είναι οι μόνοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω σε πάρα πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Ιωαννίδης και κυρίως θα συμφωνήσουμε φίλες και φίλοι, γιατί αυτό είναι κάτι, είναι η πραγματικότητα, αυτό που ζούμε. Κάθε μέρα είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων, μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ξενιτεμένοι κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται. Μπήκαμε στα μνημόνια, υποτίθεται, για να βελτιωθεί η εθνική μας οικονομία και να υπάρξουν δουλειές στον τόπο, να πέσει η ανεργία κτλ. Η ανεργία στην Ελλάδα το 10 ήταν κοντά στο μέσο όρο περίπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έφτασε με Αντώνη Σαμαρά και Βενιζέλο, αγαπητέ κύριε Γιώργο Μπουλούκο, στο 27% η καταγεγραμμένη επίσημη και αυτή τη στιγμή είναι κάτι περισσότερο από 23%. Κύριε Λιάτσο, όμως για τις ενεργειακές πρωτοβουλίες δεν κατάλαβα το κουκουέ για ποιο λόγο διαφωνεί και πού διαφωνεί. Προφανώς δηλαδή βάζει θέματα γεωστρατηγικά, βάζει θέματα εντάσσεων στο Αιγαίο, ναι, βάζει θέματα. Σε όλα αυτά έχει πάρει πρωτοβουλίε στην επιφυλάξη του τόπου. Έχει πάρει. Έχουμε συναντήσει την σύγκρουση των επιχειρηματικών. Ο Πρωθυπουργός έχει συναντήσει και του Ισραηλινού ηγέτε, έχει συναντήσει και του Παλαιστίνιου. Έχει πάει σε όλη την περιοχή. Συναντήσει δεν σημαίνει ότι αποδέχεται και το δίκιο. Και προχωράμε, πρωτοβουλίες για να υπάρξει μια ευρωμεσογειακή συνδιάσκεψη στην κατεύθυνση των εφαρμογών που έχουν, της εφαρμογής των όσων έχουν ψηφιστεί μέχρι τώρα. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Επιλάλη. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δώσει το λόγο στον κύριο Μπουλούκο. Αν θέλετε κύριε Επιλάλη, μετά να αναφερθείτε στο θέμα. Βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον. Σας ακούμε κύριε Μπουλούκο. Παρακαλώ. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος, είτε γιατί η ελληνική κυβέρνηση
δεν έχει ρεαλισμό και δεν έχει αντίληψη της πραγματικότητας, είτε από την άλλη γιατί μας κοροϊδεύει, γιατί παραπλανά τον ελληνικό λαό και συνειδητά του παρουσίαζε μια διαφορετική εικόνα. Από την άλλη όμως είμαι και ιδιαίτερα ανήσυχος, γιατί οι δανειστές συνεχίζουν να μας εμπέζουν. Και βλέπουμε και την ελληνική πολιτική ηγεσία στο σύνολό της να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη διάσταση που έχει. Γιατί σαφώς θα έπρεπε να έχουμε μια διαφορετική πολιτική όσον αφορά την ίδια τη διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να έχουμε διαμορφώσει εκείνα τα διαπραγματευτικά όπλα που θα μας κάνουν ισχυρούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Τώρα πηγαίνουμε και απλά παρακολουθούμε τη διαπραγμάτευση που γίνεται ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους δανειστές, τους υπόλοιπους, τους Ευρωπαίους δανειστές, για το αν θα μας δώσουν τη λύση στο χρέος ή όχι. Ακούστε κάτι ενδιαφέρον. Θέλω τη θέση σας αυτό. Ναι, βγήκε στο Real FM στον Νίκο του Χατζηνικολάου σήμερα ο Νίκος ο Παπάς, ο υπουργός, ο οποίος απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση. Το άκουσα, ναι. Είπε ώρα για καθαρή εθνική θέση στο θέμα του χρέους. Ώρα να πάρουμε δηλαδή, και θα πάρει λέει και τις πρωτοβουλίες από ό,τι διάβασα καλά, θα πάρει λέει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία για να υπάρξει, είπε ο κύριος Παπάς του Χατζηνικολάου, καθαρή εθνική θέση στο θέμα του χρέους. Πώς το ακούτε αυτό? Τι θα πει αυτό? Αυτό είναι το. Θα πει να υπάρξει, να συμφωνήσουν όλοι μαζί και κυρίως τα κόμματα που είναι αυτά τα μεγάλα κόμματα που μας κυβερνάνε. Να συμφωνήσουν. Παρακαλώ κύριε Καρανόπουλο. Σας παρακαλώ, μην πετάγεστε. Συνεχίστε. Νέος και έχετε ορμή, αλλά μην πετάγεστε διαρκώς. Παρακαλώ κύριε Μπουλούκο, πώς το ακούτε αυτό? Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ αργά για δάκρυα πλέον. Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει ότι όλοι θέλουν να διατηρήσουν τη διακριτότητά τους μέσα από κοκορομαχίες αυτού του παλαιού τύπου. Είστε πολύ μαχητικός δικηγόρος κτλ. Επειδή ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει 15 Ιουνίου. Εγώ ακούω πολλά, δεν μπορώ να μεταφέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Γιατί υπάρχει μία. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, κύριε Μπουλούκου, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία στεναχώρια. Διότι ψηφίσαν οι βουλευτές στην κυβερνητική μέτρα και περιμένανε κάτι θετικό. Ας κάνουμε όμως υπομονητές εβδομάδες να δούμε τι θα γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, επειδή ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, πρέπει επιτέλους, δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτοβουλία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή αν θα πάρει πρωτοβουλία ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να καθίσουν κάτω οι αρχηγοί των κομμάτων και να έχουν μια κοινή γραμμή τουλάχιστον στα πελώρια, εθνικά ζητήματα όπως είναι όσον και το δημόσιο χρέος. Στην αντιμετώπιση του ελληνικού ζητήματος. Ναι. Δεν μπορεί οι άλλοι να μιλούν για εμάς χωρίς εμάς. Δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου επιτέλους να μένει βοβή και απλά να εκτελεί εντολές. Δεν μπορεί από την άλλη όμως και να βλέπουμε μια κυβερνητική πολιτική να ασκείται τόσο ανεύθυνα και επιπόλαια. Το πλεόνασμα που ζητεί το για φέτος ήταν 0,5. Το φτάζανε στο 4% διαλύοντας την ελληνική οικονομία, απομιζώντας κάθε ζωτική της δύναμη, τον Έλληνα πολίτη, τη δυνατότητά του να επιχειρήσει και να δραστηριοποιηθεί, για να κάνουν τι? Να πάνε εκεί και να πούνε, κοίτα σας φέραμε τόσο μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα. Ποιο ήταν το νόημα? Το 0,5 θα εξυπηρετούσε τη δυνατότητα να υπάρξει εκείνο το υπόλοιπο 3,7, όπως σωστά είπατε, 4,2, που θα ήταν χρήμα στην πραγματική οικονομία, έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης να μην στενάζει κάτω από αυτό το ζυγό. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι αυτή η αταλάντευτη, σκληρή, στιγνή στάση των δανειστών, που πραγματικά θεωρώ πλέον ότι και ο πλέον καλόπιστος ως προς την σχέση μας με τους εταίρους, την Ευρωζώνη και όλα αυτά τα λαμπρά ιδεολογήματα, πλέον πρέπει να έχει επιφυλάξεις και αμφιβολίες. Από την άλλη όμως έχουμε και μια ανικανότητα της κυβέρνησης σε σχέση με τη διαχείριση της καθημερινότητας, σε σχέση με τη διαχείριση μιας πραγματικότητας που είναι αυτή της κοινωνίας, αυτή της δυνατότητάς της να παράγει και να προοδεύει. Αυτά τα δύο ζητήματα συντρέχουν. Και αυτά τα δύο ζητήματα δεν οδηγούν παρά μόνο σε ένα διέξοδο, το οποίο όλοι εμείς, οι Έλληνες πολίτες που εμβρόντιτοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αναζητούμε διέξοδο, θα πρέπει να μην εφησυχάσουμε. Δείξτε λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Για δείξτε τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι ο κύριος Παπάς είπε αυτό που είπε στον κύριο Χατζηνικολάου, πολύ σωστά κύριε Αλιάκου, ώρα για καθαρή εθνική θέση στο θέμα του χρέους. Και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: η ελάφρυνση του χρέους και η ποσοτική χαλάρωση είναι εθνική προτεραιότητα.
Άρα εδώ υπάρχει μία συμφωνία. Υπάρχει μία συμφωνία. Η ελάφρυνση του χρέους και η προστατική χαλάρωση, λέει ο κ. Μητσοτάκης, είναι εθνική προτεραιότητα. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε. Και βεβαίως θα αναδείξω και το θέμα δένδια για Αντώνη Σαμαρά.